Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, ο κύριος Γρηγοριάδης. Ελάτε, κύριε Γρηγοριάδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ τους κυρίους που καθάρισαν εδώ για να μην κινδυνεύσω υγειονομικό, τον κύριο που έφερε το νερό μου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, εν μέσω σεισμών, λοιμών, καταποντισμών, χουλιγκανικών, αχρίαστων εντελώς σφαγών και δυστυχώς εν μέσω 100 τουλάχιστον ημερησίως νεκρών, ξέρετε τι σκέφτεται ο ελληνικός λαός κάθε φορά που συστήνεται μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή σε αυτόν τον τόπο? Αυτό που πρέπει να σκέφτεται και δικαιότατα το σκέφτεται, μου μυρίζει συγκάλυψη. Αυτό ακριβώς σκέφτεται και αυτό ακριβώς επιβεβαιώθηκε περιτράνως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, θα ήταν κωμικό ή έστω κωμικοτραγικό, αν δεν ήταν βαθιά τραγικό, το αποτέλεσμα της έρευνάς σας, την οποία εμείς νωρίς την οσμιστήκαμε ότι είναι συγκάλυψη και αποχωρήσαμε αξιοπρεπώς, έχει 5 πορίσματα το αποτέλεσμα της έρευνάς σας. Κάθε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα μπορεί να είναι καλυμμένος. Δεν χρειάζεται καν να σκεφτεί μήπως ψήφισε το λάθος κόμμα. Μήπως το κόμμα που ψήφισε τον χειραγωγεί. Μήπως το κόμμα που ψήφισε χρηματίζει μέσα. Μήπως το κόμμα που ψήφισε χρηματίζεται από μέσα. Μήπως το κόμμα που ψήφισε εξελέγει μόνο και μόνο επειδή αυτοί που έχουν τα μέσα του παρήχαν κάποια δις ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτά σκέφτεται ο κόσμος εκεί έξω. Γι' αυτόν έχουμε εκλεγεί, όπως δεν κουραστήκαμε και δεν θα κουραστούμε να λέμε, και όχι για τα αξιώματα τα οποία βαθιά περιφρονούσαμε και περιφρονούμε και θα συνεχίσουμε να περιφρονούμε όπου και αν φτάσει το ΜέΡΑ25. Για αυτούς είμαστε εδώ και για αυτούς θα σας μιλήσω και σήμερα όπως κάνω πάντα. Κοιτάξτε, με τη δημοσιοποίηση του εν λόγω πορίσματος, το οποίο όπως σας είπα και πριν είναι 5 διαφορετικά πορίσματα, έχουμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ας ακούσει ο ελληνικός λαός να μαθαίνει τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι κατάλαβε η Νέα Δημοκρατία ότι έγινε στη χώρα, ότι έκανε η ίδια στη χώρα. Κατάλαβε λοιπόν, αυτοαθωώνετε. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι αυτοαθωώνεστε. Λέτε δεν έχουμε κάνει το παραμικρό. Λέτε επιλέξει όλα έγιναν νόμιμα, να χαρεί ο ελληνικός λαός που μας ακούει τα λεγόμενά σας και με πλήρη διαφάνεια. Και παράλληλα, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ, για ανευθυνότητα που σας έσυρε, υποτίθεται, στην εξεταστική επιτροπή αυτή, καταστροφολογία και υπονόμευση, τι άλλο, της φοβερής εθνικής προσπάθειας την οποία κάνετε αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά τώρα, το ενδιαφέρον, ο ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε, καθώς απέκτησε μετά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση το δικαίωμα και η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση εν γέννη, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που προκάλεσε αυτή τη συζήτηση. Τι συμπεραίνει στο πόρισμά του? Ότι προέκυψαν όχι μόνο πολιτικές ευθύνες, αλλά και αποχρώσεις ενδείξεις για τέλεση ποινικά αξιόπινων πράξεων κυβερνητικών και άλλων υπηρεσιακών στελεχών. Πού συμφωνείτε? Που έχει πολύ ενδιαφέρον για το ελληνικό λαό. Πού ακριβώς συμφωνείτε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι κανέναν ρόλο στην υποδιγέτηση, στο μανιπιουλάρισμα, στη χαλιναγώγηση του ελληνικού λαού δεν παίζουν οι 5 συστημικοί παρασιτικοί καναλάρχες μας, οι οποίοι οι περισσότεροι βεβαίως είναι και παράνομοι, βαρύνονται δηλαδή, θέλω να πω, με πλήθος παρανομιών. Είναι ενδεικτικό ότι σε κανένα από τα πορίσματα δεν αναφέρεται κανένα από τα 5 αυτά ονόματα. Για την ιστορία, αλλά και επειδή εφραίνει την καρδιά μας το ΜέΡΑ25, θα σας τα πω εγώ σε περίπτωση που τα έχετε ξεχάσει. Είναι ο κύριος Βαρδινογιάννης, είναι ο κύριος Μαρινάκης, είναι ο κύριος Κυριακού, είναι ο κύριος Αλαφούζος, είναι, ποιος μένει ακόμα, ο κύριος Μπόμπολας, όχι, όποια πέτρα και σηκώσεις κάτω από αυτή, σε αυτή τη χώρα, τον κύριο Μπόμπολα θα βρεις από κάτω. Είναι απορίας άξιων. Πώς, καλά για σας. Εσείς, γιατί, καλά για σας που δεν τους αναφέρετε, γιατί στην καλή περίπτωση είναι φίλοι σας και τους προμοντάρετε. Στην κακή περίπτωση είναι αυτοί που σας έβαλαν στη Βουλή. Είναι η εντολή σας και είστε υπάλληλοι τους. Είναι δηλαδή, στην κακή περίπτωση,
έχουν φτιάξει την ανώνυμη εταιρεία που παριστάνει 2,5 χρόνια την κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι καθόλου απορίας άξιον το πώς αυτοί δεν αναφέρονται στους 5 παρασιτικούς καναλάρχες που έχουν φάει την ψυχή του ελληνικού λαού και έχουν χρηματοδοτηθεί από τον ελληνικό λαό, καθώς δεν έχουν αποδώσει τίποτα εκτός από κάτι ψίχουλα που τους πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Έχουν άδειες παράνομα, δεν έχουν πληρώσει ποτέ για αυτές τις άδειες, έχουν βγάλει δισεκατομμύρια με αυτές τις άδειες. Το παράξενο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι η άλλη πλευρά, αυτή που προκάλεσε την εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, δεν βρήκε να πει ούτε μία λέξη για αυτούς, αλλά κυρίως δεν συμφώνησε μαζί μας με το Μέρα 25 να κληθούν εδώ οι κύριοι κατεργάριδες αυτοί, να κάτσει ο καθένας στον ωραιότατο κοινοβουλευτικό πάγκο του και να απολογηθεί για τα πεπραγμένα του. Όπως σας έχω ξαναπεί από εδώ, να μας απαντήσουν οι ιδιοκτήτες του Μέγκα. Ο μόνος που παραμένει στα πράγματα είναι ο κύριος Βαρδινογιάννης, γιατί μας έριχναν γιαγιούλες από τη Λατινική Αμερική το 15 και μας έλεγαν ότι είναι γιαγιούλες που είναι σε ATM του Συντάγματος και δεν μπορούν να σηκώσουν λεφτά. Να πούν γιατί έλεγαν ψέματα. Να πούν, τους πλήρωνε η Νέα Δημοκρατία, τους πλήρωνε το Πασόκ, τους πλήρωνε, ποιος τους πλήρωνε ή πλήρωναν αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Να μας εξηγήσουν πώς είναι στημένο το παιχνίδι. Αυτό λέμε. Είναι λοιπόν απορίας άξιον, γιατί αυτοί που προκάλεσαν την εξεταστική δεν καλούν τους ηθικούς αυτούργους όλης αυτής της ανομαλίας. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω με αγάπη, σας διαχωρίζουμε. Δεν έχουμε ίσες αποστάσεις, δεν είχαμε ποτέ ίσες αποστάσεις. Δεν θεωρούμε ότι είστε το ίδιο. Δεν θεωρούμε ότι κυβερνήσατε με τον ίδιο αυταρχισμό. Δεν θεωρούμε ότι δέρνατε τον κόσμο για πλάκα. Θεωρούμε όμως ότι σε μεγάλα κεντρικά ζητήματα ήσασταν έτσι, αφού υπογράψατε μνημόνιο, και θεωρούμε ότι φερθήκατε με τρόπο ίδιο και απαράλλαχτο με τη Νέα Δημοκρατία. Μην τα ξαναπώ, υπερταμεία, εξαφάνιση του ΕΚΑΣ. Ναι, ο κύριος Σαμαράς το είχε πελεκίσει 2 φορές και είχε αφήσει ένα ισχνό ΕΚΑΣ. Και τι, η αριστερά ήρθε για να το εξαφανίσει και αυτό το ισχνό ΕΚΑΣ? Μην τα λέμε τώρα για το υπερταμείο, μην λέμε τώρα για τα Ιφράπορτ, μην τα λέμε, τα ξέρει ο ελληνικός λαός, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι λοιπόν φανερό ότι θα ανέμενε κανείς από εσάς ή να μην τολμάτε να ζητάτε εξεταστικές επιτροπές για τέτοια πράγματα, ή αν τολμάτε να στοιχηθείτε μαζί με γιατί μιλάτε και για προοδευτική διακυβέρνηση, και να πείτε να έρθουν αυτοί οι εθνικοί απατεώνες. Να έρθουν αυτοί. Κοιτάξτε, είναι σαν να δηλώσατε με το πόρισμά σας ότι εάν η Νέα Δημοκρατία, η αμαρτωλή και επάρατος Νέα Δημοκρατία, δεν είχε χρηματοδοτήσει με αυτά τα ψίχουλα, γιατί μπροστά σε αυτά που έχουν κλέψει, είναι ψίχουλα αυτά που κλέψαμε τη λίστα Πέτσα, που τους δόρισε δηλαδή. Είναι σαν να λέτε λοιπόν με το πόρισμά σας ότι αν δεν είχε πάρει, ότι αυτό είναι το όλο πρόβλημα, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κακιά, κλέβει κρατικό χρήμα, χρηματοδοτεί μέσα μαζικής ενημέρωσης και έτσι αυτά λένε αυτό που αυτή θέλει να πει. Αυτό, αλήθεια, σοβαρά τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εάν δεν τους έδινε χρήματα πριν τη λίστα Πέτσα, που δεν τους είχε δώσει αυτή τη λίστα Πέτσα, δεν τους είχε δώσει αυτά τα 100 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία, τα 50, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι, τι έκαναν αυτά τα μέσα? Γιατί αν θυμάμαι καλά, 7 χρόνια πριν τη λίστα Πέτσα, το μέσο του κυρίου Βαρδινογιάννη τολμούσε να λέει ότι αυτή η γιαγιά είναι στο Σύνταγμα, ενώ ήταν στο Μεξικό. Καταλάβατε τι εννοώ. Επομένως, δεν είναι το πρόβλημα η τελευταία δόση χρηματοδότησης. Το πρόβλημα είναι ποιοι τα κατέχουν. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Εάν τα κατήχα εγώ και είχα όμιλο εταιριών, είχα 18 ανώνυμες εταιρείες, όπως έχουν όλοι αυτοί οι παρασιτικοί ολιγάρχες, εταιρείες μάλιστα που χρηματοδοτούνται όλες από τις ελληνικές τράπεζες που είναι πτωχευμένες και τις οποίες εμείς οι ανόητοι οι Έλληνες πολίτες ανακεφαλαιοποιούμε ανά 5, 10 χρόνια, ένα χρόνο. Πέρυσι δώσαμε 4 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, στην Πειραιώς και στην Αλφα Μπανκ. Ο ελληνικός λαός, όχι εμείς. Επομένως, επαναλαμβάνω. Ακόμα και αν εγώ ήμουν ο παρασιτικός καναλάρχης, του Μέρα 25 δηλαδή, και είχα έναν όμιλο εταιρεών, 16 εταιρείες, τι θα έκανα με το κανάλι μου? Τι θα έκανα αν ήμουν καπιταλιστής, αν πίστευα στον καπιταλισμό και στον νέο φιλελευθερισμό? Θα προσπαθούσα με τη μία εταιρεία, που είναι το κανάλι μου, να προωθήσω και να αυξήσω τα κέρδη των υπολείπων εταιρεών. Αυτό κάνουν και αυτοί οι παρασιτικοί ολιγάρχες. Το ερώτημα λοιπόν είναι για εσάς, εάν δεν υπήρχε η λίστα Πέτσα, αυτή θα ήταν καλή? Δεν θα ήταν καλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέχρι τώρα, όπως είπα από την αρχή της ομιλίας μου, κύριε Πρόεδρε, αυτό που φοβόμασταν είναι ότι καταδέχονται μερικοί από τους πολιτικούς μας, μερικοί από όσους έχουν αξιώματα πολιτικά, να λερώσουν
την τιμή και την υπόλοιψή τους και να χρηματοδοτήσουν κάποιους μηντιάρχες για να παίξουν αυτά που θέλουν. Τώρα προκύπτει τα τελευταία χρόνια ότι είναι ανάποδα ιστορία και πρέπει να την ακούσει ο ελληνικός λαός. Αυτοί οι μηντιάρχες είπαν, δεν έχουμε ανάγκη πολιτικούς τύπου Ανδρέα Παπανδρέου ή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, οι οποίοι καμιά φορά έχουν και τον εγωισμό τους, καμιά φορά έχουν και τις απόψεις τους, καμιά φορά θέλουν να το πάει και κάπου το καράβι που λέγεται Ελλάδα. Εμείς θα κυβερνάμε. Θα τους κάνουμε υπαλλήλους μας. Έτσι προέκυψε η θαυμάσια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι περισσότερο ανώνυμη εταιρεία παρά κυβέρνηση. Έτσι προέκυψε η ιδιωτικοποίηση, η προσπάθεια ιδιωτικοποίηση των πάντων και η εμπορευματοποίηση των πάντων. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Η νέα αυτή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι ότι 10 παρασιτικοί εισοδηματίες και όχι επιχειρηματίες, γιατί δεν έχουν βάλει κανένα κεφάλαιο και δεν έχουν κάνει καμία επιχείρηση, τους δίνει χρήματα η ελληνική κυβέρνηση που κλαίνει από τον ελληνικό λαό και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να παριστάνουν ότι επιχειρούν. Δεν επιχειρούν. Είναι εισοδηματίες. Έχουν δηλαδή, παίρνουν τα νίκια τους, για να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Τα οποία νίκια τους, τους θα δίνουμε εμείς από τον κρατικό κορβανά. Αυτοί λοιπόν οι 5 και άλλοι 5 μαζί τους, άλλοι που δεν είναι μηντιάρχες και άλλοι 10 από όλο τον κόσμο, είναι αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα. Απαντήσαμε επιτέλους και στο ιστορικό ερώτημα, το Μέρα 25, όχι εγώ, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Ναι, αγαπητέ ελληνικέ λαέ, τον κυβερνούν αυτοί οι οποίοι εκλέγουν τις κυβερνήσεις. Πώς τις εκλέγουν? Έχοντας όλα τα μέσα στη διάθεσή τους. Αυτά τα μέσα, που λυπάμαι που θα το ξαναπώ, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησε από τα αφεντικά τους να έρθουν εδώ και να απολογηθούν για τα πεπραγμένα τους. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Ας μιλήσουμε λίγο για τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε πει από την αρχή, όταν αποχωρήσαμε από αυτή τη σκανδαλώδη εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, ότι δεν έχουμε κανένα λόγο, τον παραμικρό, να ασχολούμαστε με οποιαδήποτε δημοσκόπηση. Γιατί? Γιατί οι δημοσκοπήσεις, αγαπητοί και αγαπητές, από την φύση τους είναι αδύνατο να είναι ποτέ αντικειμενικές. Χώρια όταν είναι σε διαταγμένη και πληρωμένη υπηρεσία. Γιατί? Οι ερωτήσεις, οι επιλογές που θέτουν στους πολίτες σαν δυνατές επιλογές, σαν options, δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Προκαταλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την απάντηση. Ενισχύουν από μόνες τους συστηματικά την κυρίαρχη ιδεολογία. Αποσπούν τους πολίτες από τη δράση και την αυτοοργάνωση. Αυτό είναι το κυριότερο. Παίρνουν τους πολίτες δηλαδή που θα ήταν έξω και θα διεκδικούσαν τα δίκια τους. Και τι τους κάνουν? Τους κάνουν οπαδούς medium. Δηλαδή τους παίρνουν από το χώρο δράσης, από εκεί που θα αγωνίζονταν, και για να ενισχύσουν τελικά έτσι τη θέση των μέσων, γιατί αυτά αναπαράγουν τις δημοσκοπήσεις. Θυμάστε, από νωρίς το ακούμε ότι ο Sky έχει δημοσκόπηση στις 8 η ώρα, από τις 8 το πρωί το ακούμε. Και έτσι ενισχύουν τη θέση των ίδιων των μέσων, αποδυναμώνοντας τελικά τον Δήμο και τη δημοκρατία μας. Σε αυτά τα πλαίσια, με την έναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, ως μέρα 25, ξέρετε, καταθέσαμε κατάλογο μαρτύρων, ξέρετε ότι κανέναν από αυτούς τους μάρτυρες δεν φωνάξατε και φτάνουμε στο κομβικό σημείο. Ποιο είναι το πρόβλημα με τη δημοκρατία στην Ελλάδα? Πολλά είναι τα προβλήματα. Το κεντρικό ποιο είναι? Το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων ανεξαιρέτως των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης. Έχουμε πει από την αρχή, εδώ και καιρό, ότι θα πρέπει να κοινωνικοποιηθούν αυτά τα μέσα για τους λόγους που σας εξήγησα. Κάθε φορά που τάχει ένας επιχειρηματίας που είναι αδίστακτος, πιο αδίστακτος από οποιονδήποτε, κάθε φορά θα παίζουν το ρόλο του να ενισχύουν τις υπόλοιπες business του. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρχουν σε επιχειρηματίες. Θα πρέπει να δοθούν, θα πρέπει να κοινωνικοποιηθούν και να έχουν ένα αυτοδιοίκητο, όπως περίπου τα πανεπιστήμια της Οικουμένης, όχι της Ελλάδας. Όχι της Ελλάδας, γιατί τα πανεπιστήμια της Ελλάδας είναι σιδερόφρακτα αστυνομοκρατούμενα μέρη. Θα πρέπει όμως τελικά να καταλάβετε ότι δεν μπορούν οι επενδυτές να είναι, κύριε Πρόεδρε, μέσα στην ενημέρωση των πολιτών. Αφήνω το θέμα αυτό, γιατί είναι αρκετά τραγικό, είναι και κωμικό, και περνάω σε μερικά θέματα αμέσως, τελειώσω σε 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, της επικαιρότητας. Τι αποκάλυψε ο κύριος Δούκας? Είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, γι' αυτό το κάνω. 1 λεπτό θα σας πάρω, κύριε Πρόεδρε. Τι αποκάλυψε ο κύριος Δούκας προχθές, στην επικουρούμενη στον κύριο Λιβανό? Τι αποκάλυψε? Αποκάλυψε ότι είχατε κι εσείς το δικό σας μάτι, με 84 νεκρούς το 2007 στην Ηλία, το οποίο απλώς καταφέρατε να κουκουλώσετε με μερικές σακούλες χρημάτων. Λεφτών, προτιμά αυτή την αγοραία έκφραση των χρημάτων. Πήγατε εκεί με λεφτά και κουκουλώσατε ένα μάτι 84 νεκρών. Ξέρετε ποιο είναι το σκανδαλώδες? Γιατί ο κύριος Δούκας, παρουσία 3 καμερών, έστω και κινητών τηλεφώνων και 12 ανθρώπων, τους οποίους μέτρησα, τολμάει να λέει αυτά που λέει? Και γιατί ο κύριος Λιβανός χαργεντίζεται μαζί του, λέγοντας πού να φτάσουμε το μεγαλείο σας?
Γιατί έχετε αίσθηση ατιμορρησίας και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας. Γιατί έχετε την αίσθηση, όποιος κυβερνάει, ότι είστε κράτος εν κράτη, ότι κανείς δεν μπορεί να σας αγγίξει. Και κυρίως, γιατί έχετε την αίσθηση ότι αν ανατραπείτε από ένα τέτοιο ατόπιμα, θα έρθει μια άλλη δύναμη, που θα λέγεται κοινά άλλη ΣΥΡΙΖΑ, που θα συνεχίσει τα μνημόνια σας, που θα συνεχίσει την υποταγή της Ελλάδας στους δανειστές. Ξέρετε ότι το παιχνίδι είναι από πριν. Από πριν κλεισμένο και από πριν πουλημένο. Σε αυτό το πουλημένο παιχνίδι δεν φοβάστε κανέναν και τίποτα. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας μόνο το εξής. Αυτόν που δεν έχετε λογαριάσει στην εξίσωση είναι ο ελληνικός λαός. Σας συμβουλεύω να αρχίσετε επιγόντως να τον φοβάστε πολύ. Γιατί κοντοζυγώνει η ημέρα που θα σας διώξει όλους τους μνημονιακούς και θα πάρει την τύχη της πατρίδας του, της χώρας του, στα χέρια του. Είναι καιρός να απελευθερωθούμε και θα απελευθερωθούμε είτε το θέλουν τα τρία μνημονιακά κόμματα είτε όχι. Ο ελληνικός λαός ξέρει τι θα διαλέξει. Θα διαλέξει ημέρα, κύριε Πρόεδρε, και θα αφήσει πίσω του για πάντα αυτή τη μακρά ατέλειωτη νύχτα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ.